Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πραγματικά με πάρα πολύ χαρά είμαι σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε μία προσπάθεια η οποία εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο προβολής των νησιών μας. Οι εποχές δεν είναι εύκολες και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι και το βιώνουμε και όλοι. Είναι μία δύσκολη εποχή, στην οποία τη χαρακτηρίζει πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα η οικονομική κρίση. Επομένως, ο στόχος μας είναι με χαμηλό κόστος να έχουμε ένα υψηλό αποτέλεσμα στο θέμα της προβολής των νησιών μας. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι είμαστε τυχεροί. Και είμαστε τυχεροί γιατί το διαδίκτυο δίνει εξαιρετική ευκαιρία για την προβολή και δίνει ευκαιρία με χαμηλό κόστος, η οποία όμως είναι υψηλού αποτελέσματος. Διότι τώρα πια το διαδίκτυο αποτελεί εργαλείο για τον τουρίστα για να αποφασίσει το πού θα πάει, να επιλέξει το τι θα κάνει στον προορισμό που θα κάνει τις διακοπές του και όλα αυτά να μπορεί να περιηγηθεί και να δει από κοντά τον τόπο μέσα από τις δυνατότητες που του δίνει πια η σύγχρονη τεχνολογία. Αξιοποιώντας λοιπόν αυτές τις δυνατότητες, φτιάξαμε ένα πόρταλ το οποίο φιλοδοξούμε να είναι μία ομπρέλα. Μία ομπρέλα κάτω από την οποία θα μπορέσουν να αναπτύξουν δράσεις, οι φορείς, οι ενώσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση και στο σύνολό τους όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό το μεγάλο ζήτημα που λέγεται αναβάθμιση και προβολή ενός τουριστικού προορισμού. Τα νησιά μας τι είναι? Τα νησιά μας είναι ένας τόπος όμορφος, είναι ένας τόπος ο οποίος έχει διατηρήσει την αυθεντικότητα του τοπίου και αυτό το κάνει και διαφορετικό από πολλά άλλα νησιά του Αιγαίου χώρου. Έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μία μοναδική εμπειρία στον τουρίστα και τον επισκέπτη, μέσα από πολλές εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Αυτές λοιπόν τις πάρα πολλές δυνατότητες στοχεύουμε να τις φέρουμε, καλώς ορίζω και τον Δήμαρχο της Άμμου, αυτές λοιπόν τις πάρα πολλές δυνατότητες στοχεύουμε να τις φέρουμε πολύ κοντά στον τουρίστα και τον επισκέπτη μέσα από αυτό το πόρταλ. Θεωρώ ότι σε αυτή την εποχή αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να μετατρέψουμε τις ιδιαιτερότητες του τόπου μας σε μοναδικές ευκαιρίες. Και εκεί ακριβώς να δημιουργήσουμε αυτή την υπεραξία την οποία χρειαζόμαστε. Δεν μας λείπει τίποτα, έχουμε έναν πανέμορφο τόπο με μοναδικά πλεονεκτήματα. Έχουμε στο σύνολό μας η τοπική αυτοδιοίκηση, κοινή θέληση και κοινή προσπάθεια να μπορέσουμε να αναστρέψουμε μια δύσκολη κατάσταση και μια δύσκολη στιγμή και μέσα από αυτή να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον τόπο μας ακόμα περισσότερο. Η φιλοδοξία μας είναι αυτό το πόρταλ να είναι ένα χρηστικό εργαλείο για όλους και για μας που θέλουμε να προβάλλουμε τον τόπο μας, αλλά και για τους τουρίστες και τους επισκέπτες οι οποίοι περιηγούνται στο διαδίκτυο προσπαθώντας να αποφασίσουν στο πού θα πάνε και στο τι θα κάνουν. Visit Samos, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Περιφερειάρχη, πραγματικά σας ευχαριστούμε όχι μόνο για την παρουσία, αλλά για τη συνεχή καθοδήγηση και αν θέλετε και για την έμπνευση που παρέχετε σε εμάς εδώ τους αιρετούς, για να μπορούμε να είμαστε διεκδικητικοί καταρχήν όσο και εσείς. Κύριοι Δήμαρχοι της Άμμου και της Ικαρίας, εκπρόσωποι όλων των επιπέδων, είναι πολυεπίπεδη η σημερινή παρουσία και αν θέλετε αυτό είναι και συμβολικό γιατί δείχνει το πόσο σημαντική είναι η υπόθεση του τουρισμού για αυτόν τον τόπο. Είμαστε όλοι μαζί σήμερα, όλη η κοινωνία, όλοι οι φορείς της κοινωνίας και όλοι οι παραγωγικοί φορείς αυτής της κοινωνίας και βεβαίως προσπαθούμε από κοινού για μια δύσκολη υπόθεση, ειδικά φέτος, κάτω από τις συνθήκες που βιώνουμε στον τουρισμό, για να μπορέσουμε να αντέξουμε και να πάμε μπροστά. Θα μου επιτρέψετε να πω
και δεν το λέω προσωπικά ως Νίκος Κατρακάτος, αλλά ως περιφερειακή ενότητα ΣΑΠ, ότι είμαστε περήφανοι για αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα. Και είμαστε περήφανοι για πολλούς και διάφορους λόγους που πολύ σύντομα θα αναφέρω παρακάτω. Θέλω να πω ότι αναλαμβάνοντας ως περιφερειακή αρχή, είχαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον τρόπο ανάπτυξης του τουρισμού στα νησιά μας. Αυτή την πρόταση την διαβουλευτήκαμε και τη διαβουλευόμαστε καθημερινά με την κοινωνία. Και έχουμε καταλήξει. Και σε αυτή τη στρατηγική παλεύουμε για να έχουμε αποτέλεσμα. Από την πρώτη στιγμή, αυτό που μας απασχόλησε ήταν τα μέσα με τα οποία θα επιδιώκαμε αυτό το πράγμα. Πώς αυτή η στρατηγική θα γινόταν πράξη. Πώς θα μπορούσαμε όλοι μαζί, να είμαστε απέναντι από τον καταναλωτή και να τον φέρουμε κοντά μας. Και ο καταναλωτής είναι ο τουρίστας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που σήμερα παρουσιάζεται, το οποίο σαν πρωτόπλασμα ξεκίνησε το 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα της ΣΑΜΟ, έχει πολλά, μα πάρα πολλά, στοιχεία για να χαρακτηριστεί ως άριστη πρακτική. Καταρχήν από μόνο του, είναι ένας τρόπος σύγχρονος, απόλυτα σωστό στο πώς πλησιάζουμε τον καταναλωτή. Σήμερα ο καθένας ξέρει, και ο τελευταίος, ότι ο πελάτης μας αποφασίζει για το πού θα πάει διακοπές, ή στο κινητό του, ή στο τάμπλετ του, ή στην οθόνη του. Και αυτό το κάνει σε ποσοστά, το λένε οι μελέτες, πάνω του 90% της συνολικής κατανάλωσης. Άρα, εμείς θα έπρεπε και πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να τον πλησιάσουμε μέσα από εκεί που βρίσκει το πώς θα πάει διακοπές. Αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα σήμερα, που είναι πλέον ολοκληρωμένο και παραδίδεται ως εργαλείο στην κοινωνία, είναι ακριβώς δεμένο με αυτή την πρακτική. Απ' την άλλη πλευρά έχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο καλής πρακτικής. Τη συνέργεια. Είναι δείγμα πολύ καλής δουλειάς των υπαλλήλων της περιφέρειας, τμήμα πληροφορικής, τμήμα τουρισμού, των αιρετών της περιφέρειας, προηγούμενων και των σημερινών, και βεβαίως της κοινωνίας. Διότι θα δείτε ένα αποτέλεσμα το οποίο σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από την εθελοντική προσφορά όλων σας. Από τις φωτογραφίες, από τα κείμενα, από τα βίντεο, από τη δυναμική υποστήριξη δίπλα σε αυτό το πράγμα που σε καθημερινή βάση γίνεται από όλους. Δηλαδή, σήμερα όταν, για να μην πω όνομα γιατί είναι εδώ στην αίθουσα, θα πάει και θα τραβήξει τα φλαμίγκο σε ένα ωραίο βίντεο, θα σκεφτεί να το στείλει και σε εμάς για να το αξιοποιήσουμε. Και έχουμε ευτυχώς στήσει αυτό το εργαλείο, ώστε το βράδυ που θα πάει σπίτι του να το στείλει, και σήμερα που μας το ζητάει η Aegean για να το βάλει στο δεκάλεπτο σποτ που θα παίξει τον Ιούλιο, το έχουμε έτοιμο και αμέσως το δίνουμε. Αυτή είναι μια βάση λοιπόν δεδομένων που δυναμικά αναπτύσσεται. Και σε αυτή την προσπάθεια πλησιάσαμε ακόμα και τους ομογενείς μας. Και αυτοί μας βοηθάνε. Αυτή λοιπόν η πρακτική της συνέργειας όλων αυτών που ανέφερα, έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Τι φιλοδοξούμε? Φιλοδοξούμε αυτό το πόρτα, γιατί έτσι το λέμε, η ομπρέλα να στεγάσει όλους. Δήμους, φορείς επαγγελματικούς, συλλόγους, τα πάντα, να είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μπορεί να προωθηθεί στα επόμενα επίπεδα. Και τα επόμενα επίπεδα είναι το περιφερειακό επίπεδο και βεβαίως το Visit Greece. Το οποίο Visit Greece είναι η κεντρική σελίδα και το κεντρικό εργαλείο προβολής της χώρας μας. Εμείς λοιπόν ως περιφέρεια, από εδώ και στο εξής, ό,τι πόρους θα δαπανούμε για προβολή, το 90% θα πηγαίνει στο πώς αυτό θα το προβάλλουμε ώστε να βγαίνει εκεί που πρέπει να βγει. Θα είναι δράσεις στην Google, θα είναι δράσεις στο National Geographic, θα είναι δράσεις στο TripAdvisor, δεν ξέρω που θα είναι όμως δράσεις προς τα εκεί, ώστε να μπορεί να είναι το απόλυτο εργαλείο της προβολής μας. Θέλω λοιπόν, και στη συνέχεια θα κάνουμε και ειδική μνήμα από το Τμήμα Τουρισμού, να ευχαριστήσω όλους αυτούς σε όλα τα επίπεδα που προσέφεραν, εργάστηκαν, ανέφθηκαν και τις παραξενιές μας και τις διορθώσεις και τις αλλαγές, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα που σήμερα βλέπουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα εργαλείο. Εμείς το παραδίδουμε σήμερα και απλά ή περισσότερο υποσχόμαστε ότι θα το υποστηρίζουμε τεχνικά, ότι θα το προωθούμε με τους πόρους μας, το αν θα μπορέσει το εργαλείο αυτό να αποκτήσει περισσότερη δύναμη από τη συμμετοχή, από το link, το λιγκάρισμα
έχουν επικρατήσει κάποιοι τέτοιοι όροι. Όλων των σελίδων της αυτοδιοίκησης και των φορέων είναι το δικό σας το στίχο. Θέλω να πω ότι αυτό που θα δείτε σήμερα είναι για μας την τελική του μορφή. Στήχησε πολλή δουλειά και από εμάς και από τους προηγούμενους και βεβαίως από το προσωπικό διαχρονικά της ενότητάς μας. Στήχησε όμως μόνο 15.000 ευρώ. Και αυτά ήταν χρήματα που έπρεπε να τα δώσουμε, γιατί θα έπρεπε να το μεταφράσουμε σε 6 γλώσσες από πιστοποιημένους μεταφραστές σύμφωνα με τις οδηγίες και την εγκύκλου του ΕΟΤΑ. Είναι λοιπόν και από αυτή την πλευρά ένα δείγμα καλής πρακτικής. Πιθανόν να υπάρχουν κάποιες παραλήψεις. Πιθανόν να υπάρχουν κάποια λάθη. Σας ζητάμε, είμαστε ανοιχτοί και τα τμήματα και εγώ και οποιοδήποτε, να μας βοηθήσετε να τα διορθώσουμε. Δεν έχει γίνει τίποτα σκόπιμα. Κάτι μπορεί να ξεχάστηκε. Δεν το ξεχάσαμε σκόπιμα, το ξεχάσαμε πάνω θέλετε στο φόρτο. Ζητούμε λοιπόν αυτό το site, αυτό τον ιστότοπο, αυτή την ομπρέλα στην επόμενη φάση, να τη δείτε κι εσείς και να μας βοηθήσετε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Θα πω, για να μην μιλάω τρεις φορές, θα πω και δύο λόγια για τα επόμενα, το δεύτερο και το τρίτο που θα παρουσιαστούν εδώ. Το δεύτερο κομμάτι αφορά μια δράση που γίνεται σήμερα. Αφορά το πρόβλημα που έχει ο τουρισμός μας σήμερα, αφορά μια καλή πρακτική, γιατί και αυτή είναι μια ηλεκτρονική διαφήμιση πλέον, αφορά μια ιδέα που υλοποιήσαμε μαζί με το επιμελητήριο, αφορά την προσπάθειά μας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα τη δείτε ως δυσκόλαδας άμως μετά, να ευαισθητοποιήσουμε, να κεντρήσουμε ανθρώπους στις αγορές που έχουμε πρόβλημα, να μπουν στη διαδικασία να δουν τα ΟΕΚΙΣΑΒΟΥ, να μπορέσουν να οδηγηθούν μέχρι, να το δείτε, τον tour operator που σήμερα πουλάνε ΣΑΜΟ και δεν μπορούν να γεμίσουν τα αεροπλάνα τους, άρα για το last minute, την τελευταία στιγμή, να προσφέρουμε όσο καταφέρουμε μέσα από αυτή τη δράση, εμείς τη θεωρούμε πρότυπη και την συνεχίσουμε, να προσφέρουμε περισσότερο κόσμο στις αφήξεις. Και τέλος, θα υπάρξει μια παρουσίαση από τον μελετητή, μια σημαντικότητα της μελέτης για τα μονοπάτια της ΣΑΜΟ και κύρια και για τα μονοπάτια της ηγεμονίας. Είναι ενδεικτικό, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε 6 ή 7 μορφές ειδικού τουρισμού και το ξέρουν πολλοί από εδώ, γιατί με την πολύτιμη βοήθειά τους το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αναφέρομαι στην παρακολούθηση των πουλιών και του υδρομιότυπου και την προστασία του. Αναφέρομαι στα σπήλαια. Αναφέρομαι στον καταδυτικό τουρισμό που εδώ υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μας βοήθησαν και βοηθούν τον τόπο του μέσα από αυτό. Αναφέρομαι και σε άλλες μορφές. Το ποδήλατο δεν μπορούμε να τα παρουσιάσουμε όλα. Πιστεύουμε ότι το πλεονέκτημα των νησιών μας είναι η ιδιαιτερότητά του. Αυτό λέει η στρατηγική που σας είπα στην αρχή. Και μέσα από αυτές τις ειδικές μορφές μπορούμε να έχουμε πλεονέκτημα σε σχέση με τον μαζικό τουρισμό. Και εκεί θέλουμε να κινηθούμε. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν αυτή την πρώτη δουλειά σαν ερέθισμα για όλους να μπορέσουμε να την κάνουμε πιο ολοκληρωμένη. Μπορεί να έχουμε ξεχάσει κάποια μονοπάτια. Μπορεί κάποια πράγματα να μην τα ξέρουμε. Ελάτε να μας τα δώσετε για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένο εργαλείο, να μπορέσουμε να το εντάξουμε σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ στην καινοτομία ή δεν ξέρω πού αλλού θα το εντάξουμε, ώστε ηλεκτρονικά να μπορούμε να έχουμε μονοπάτια, να μπορεί ο περιπατητής να βαδίζει στο βουνό και να ξέρει από το GPS που ακριβώς είναι και ποια διαδρομή ακολουθεί. Κλείνοντας, για να ξεκαθαρίσω κάτι και χαίρομαι ιδιαίτερα και ο Δήμαρχος Σικαρίας με στιμάει σήμερα, όταν λέμε visit Samos και αναφέρουμε στο πόρταλ, εννοούμε και τα τρία νησιά μας, τα τέσσερα νησιά μας με τη Θήμενα, αλλά είναι η Samos σαν ενότητα. Η φιλοδοξία μας είναι, και εύχομαι στο επόμενο διάστημα να γίνει, να έχουμε visit Ικαρία, visit Φούρνη, visit Samos. Και βέβαια όλα αυτά θα κουμπώνουν σε μια ομπρέλα των 10 νησιών της περιφέρειας. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ισότιμο κομμάτι των τριών νησιών στο visit Samos του πόρτα που θα δούμε στην αρχή. Λοιπόν, πραγματικά ευχαριστώ όλους, χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η συμμετοχή είναι εντυπωσιακή και πολυεπίπεδη και να προχωρήσουμε.